Δεν το ξεκρίσουμε. Ύστερα πήγε και κρύφθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά η υγεία του ήταν σε άσχημη κατάσταση. Οι φίλοι του αποφάσισαν ότι δεν μπορούσε να μείνει στην Τουρκία. Böyle bir yardım yaptılar, bir şey hediye ayarladılar. Yani tabii onlar konuştuğu için ben de temasım olmadı ve bir akşam saati işte Ekim ayında bindik gece şeye, gizli bölmesine tırın. Σήμερα ζει στο Γκνούχουε, μια μικρή πόλη της νότιας Σουηδίας. Είναι 17 ετών και σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων και τεχνολογία πληροφορικής. Ο Κουάνγκ είναι από το Βιετνάμ. Όταν το νότιο τμήμα της χώρας τέθηκε υπό κομμουνιστική διοίκηση, πολλές χιλιάδες άνθρωποι προσπάθησαν να διαφύγουν στριμωγμένοι σε μικρά πλοιάρια. Ήταν εύκολη λία για τους πειρατές, ενώ πολλά πλοιάρια ανατράπηκαν. Αυτοί ήταν οι περίφημοι άνθρωποι των πλοιαρίων. Ο μεγαλύτερος αδελφός του Κουάνγκ ήταν ένας από αυτούς. Η φωτογραφία αυτή του πλοίου με το οποίο διέφυγε τραβήχθηκε όταν τους έσωσε ένα διερχόμενο σουηδικό πλοίο. Εκείνη την εποχή, η Δύση έδινε άσυλο αυτόματα σε όλους σχεδόν τους Βιετναμέζους, ανθρώπους των πλοιαρίων. Τελικά, ύστερα από συμφωνία μεταξύ των Διεθνών Αρχών και της κυβέρνησης του Βιετνάμ, επιτράπηκε σε μερικούς στενούς συγγενείς του Κουάνγκ να φύγουν ανάμεσά τους και στον ίδιο τον Κουάνγκ. Αυτή τη φορά δεν είχαν αποδράσει, είχαν φύγει με προγραμματισμένη πτήση. Για το Ριζγκάρ Μοχάμεντ Καντήρ, Κούρδο πολιτικό μηχανικό που απέδρασε από το Ιράκ, δεν υπήρχε προγραμματισμένη πτήση. Χρειάστηκε πρώτα να διασχίσει τα ορεινά ναρκοθετημένα σύνορα μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας. For sure it was extremely dangerous because I came out by an illegal way. I came by a false passport. Yes, it was more dangerous than the mines. Because maybe you can avoid the mines. Because if they arrest you with a false passport, it will be the end. Από την Τουρκία ήθελε να φτάσει στην Ελλάδα. Ήρθε σε επαφή με ελαφρέμπορο. Ήταν συχνά επικίνδυνο να προσεγγίσεις με κακή κάποιο από τα ελληνικά νησιά. Πολλοί βρήκαν τον θάνατο σε αυτή την προσπάθεια. And I never had been in the sea. I was feeling this is the end, because I was not sure that I will arrive on the other side. It was night and we waited till the sun rise. When I saw the flag, I said I'm safe now. Στο Ιράκ ο Ριζγκάρ εργαζόταν για δύο ξένους οργανισμούς αλλαγής που βοηθούσαν να ανοικοδομηθούν κατεστραμμένα κουρδικά χωριά. Αυτό έστρεψε την προσοχή των Ιρακινών αρχών στο Ριζγκάρ και τους συναδέλφους του. Of course it was a very difficult decision to leave your home country, but it was impossible to stay. You begin a life that you don't know what is the end, where you will be, what society you will find, what people you will find. Λίγο καιρό αφότου έφτασε στην Ελλάδα, ο Ριζγκάρ βρέθηκε στην Πεντέλη, προσφυγικό καταβλισμό στα περίχωρα της Αθήνας. Δεν πρόκειται για κρατικό καταβλισμό προσφύγων. Ο καταβλισμός της Πεντέλης χρηματοδοτείται και διοικείται εξ ολοκλήρου από τη μη κυβερνητική οργάνωση γιατροί του κόσμου, με τη γενναιόδορη βοήθεια των ντόπιων Ελλήνων που φέρουν τακτικά φαγητό, ρούχα, φάρμακα και άλλα αναγκαία είδη. Ένας γιατρός και ένας δάσκαλος της περιοχής προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Την καθημερινή διαχείριση του καταβλισμού έχουν αναλάβει οι ίδιοι οι πρόσφυγες. It's not easy for a refugee to begin the life in a foreign country. A refugee is when it arrives, he's like a child. He don't know the language, he don't know the society, and he don't know the rules.
This is the meaning of refugee. That you lost your home country. You lost all your past life. And you have to start from zero, from the beginning. It's not easy. Η αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, το να πάρεις τα χέρια σου αυτό το χαρτί που σου δίνει τη δυνατότητα να μείνεις και να ζήσεις με μια κάποια ασφάλεια και αξιοπρέπεια, είναι απλώς το πρώτο εμπόδιο. Τώρα ξεκινάει η αναζήτηση εργασίας, ίσως και η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας ή η συνέχιση της εκπαίδευσης που διακόπηκε. Μια σειρά από εντελώς καινούργιες προκλήσεις. New society. It's very important to be acceptable in the society because you feel that you are stranger in all the meaning of the stranger. Όλα τα υπάρχοντα του Ρίσγκαρ είναι σε αυτή τη τσάντα. Μόλις του αναγνωρίστηκε η προσφυγική ιδιότητα και έτσι άφησε τον προσφυγικό καταβλισμό της Πεντέλης και ήρθε στην Αθήνα. Εδώ, ένας Έλληνας φίλος του Ρίσγκαρ βρήκε λίγο χώρο για αυτόν στο μικρό του διαμέρισμα. Sometimes you feel that you are alone. Sometimes you were in the park and the people passing like this, and you were in a world and the people were in another world. Maybe they look at you by a special way. Maybe they respect you too much. Maybe they don't respect you at all. But refugee wants to be a normal person, nothing else. Κατά παράδοση, οι πρόσφυγες έβλεπαν την Ελλάδα ως ενδιάμεσο σταθμό. Μια χώρα που δεν μένεις, αλλά τη διασχίζεις, πηγαίνοντας σε κάποια άλλη χώρα, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Βρετανία, χώρες που είχαν πιο αναπτυγμένο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Όμως σήμερα η κατάσταση αλλάζει. Καθώς και η ίδια η Ελλάδα ευημερεί, όλο και περισσότεροι μετανάστες επιθυμούν να μείνουν. Αποτελούν πλέον το 5% του πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν άδεια παραμονής και έτσι τους εκμεταλλεύονται ως φθηνό εργατικό δυναμικό. And many Greek who on the one hand identifies very readily and very warmly with the refugee fate might on the other hand think, well, all these foreigners, what are they doing here? And our economy isn't going that well, so what is going to happen to me, what's going to happen to my family? Σε πολλά μέρη της Ευρώπης η σκέψη αυτή έχει οδηγήσει στην απόρριψη των μεταναστών μαζί και των προσφύγων και στην αναγέννηση ακραίων πολιτικών στάσεων. Στη Σουηδία, ο Μίκαελ Λούντ και ο Όλα Τούμπεργκ αποτελούν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας. Εργάζονται αποκλειστικά με νέους, ιδίως σε περιοχές φυλετικών συγκρούσεων. We have problems with a lot of organizations, Nazi organizations. We have National Front, and we also have Proud Skins in the area of Stockholm. And I think we have a lot of young people that's connected to these organizations, and they are talking to each other through cross internet. They are trying to recruit young people in schools by propaganda, by music and so on. Για τους νέους στην πόλη Νόρταλγε, το ποσοστό ανεργίας είναι πάνω από 7%. Ανάμεσά τους βρίσκονται και παιδιά χιλιανών προσφύγων, που διέφυγαν από το καθεστώς του Πινοσέτ στη δεκαετία του 70. Και αυτοί δυσκολεύονται εξίσου να βρουν δουλειά. Είναι συχνές οι συγκρούσεις με τους ντόπιους νέους. Οι αστυνομικοί Λούτ και Τούμπερ πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό να σχετίζονται με τους νέους, κάτι με το οποίο δεν συμφωνούν όλοι οι συναδελφοί τους. We love the meeting because we love to talk to people, but a lot of police officers are afraid of the meeting, afraid of exposing themselves really. You know, you have the uniform, you have this block between you and the people you're supposed to work with, not against. Στα Docklands του Λονδίνου, ένα από τα καθήκοντα του Αμπτιράζακ Άμπτι,